Στο σημείο αυτό, αυτό, να καλωσορίσουμε την κυρία Χιόνι, την κυρία Χιόνι Ασημίνα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς ξανά. Τι κάνετε? Όπως είδατε, είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα, λοιπόν. Σωστά. Ευχαριστώ πολύ πάλι και για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε λίγα πράγματα για την κατάθλιψη. Πώς γίνεται η διάγνωση της κατάθλιψης? Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό μας, για τους γύρω μας, αλλά ακόμα και για το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχει μία γενικότερη αρνητική, ένα αρνητικό θέμα για οτιδήποτε μας απασχολεί και τα βλέπουμε από την ίδια οπτική αρνητική πλευρά. Όσο και αν προσπαθούμε, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε μένα είναι μοναδικό, είναι πάντα κακό, δεν συμβαίνει στους υπόλοιπους και αυτό είναι που μας καθορίζει και μας, αν θέλετε να πούμε τη λέξη, μας βαλτώνει. Δηλαδή μένουμε μόνοι μας αυτή τη σκέψη και δεν μπορούμε να δούμε οτιδήποτε άλλο. Άρα, ξεκινώντας από αυτό, θα ήθελα να πω ότι το διάστημα μπορεί να μην είναι μόνο 2 εβδομάδες. Συνήθως τα άτομα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν τολμούν να ζητήσουν βοήθεια από τους γύρω τους. Υπάρχει περίπτωση, κυρία Χιόνι, κάποιος ο οποίος πάσχει από κατάθλιψη, να πάσχει ταυτόχρονα και από κάποια άλλη ψυχολογική ασθένεια? Όχι απαραίτητα και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι τόσο απλά. Ψυχική ασθένεια είναι ένας πολύ γενικός και αόριστος όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή ζωή, αλλά και η κατάθλιψη από μόνη της είναι ένα είδος ψυχικής νόσου, εάν θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και εδώ θα ήθελα να πω την προσφορά όλων των διάσημων οι οποίοι έχουν έρθει ανοιχτά και έχουν μιλήσει γι' αυτό και είναι η προτροπή για τους υπόλοιπους να μπουν στη διαδικασία να διαρωτηθούν τι ακριβώς τους συμβαίνει και αν τις περισσότερες φορές οι απαντήσεις έρχονται από το «θα μιλήσω με τους φίλους μου», «θα μου πούνε μια καλή κουβέντα». Είναι αρκετό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι αν είμαστε αρκετό καιρό σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από έναν ειδικό. Μερικές φορές οι φίλοι μας, όσο και αν προσπαθούν να είναι δίπλα μας και να μας στηρίξουν, οι φράσεις οι οποίες «δεν έχεις τίποτα», «έλα να βγούμε έξω», «μην κάθεσαι μέσα», «έλα μωρέ, αυτά είναι για τους άλλους, δεν είναι για σένα», δεν μας βοηθάνε να πάμε μπροστά, αλλά μας μεγαλώνουν το πρόβλημα. Εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ειδικού ανθρώπου να μας δείξει ακριβώς το τι μας συμβαίνει πρώτον και δεύτερον, αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, τι κάνουμε με τις σκέψεις μας, γιατί εκεί είναι το κλειδί όλης της κατάστασης. Θα ήθελα να ρωτήσω, πότε η καταθλιπτική διάθεση είναι φυσιολογική αντίδραση και πότε είναι σύμπτωμα μείζωνος κατάθλιψης? Αυτό εξαρτάται πρώτον από την ένταση των συμπτωμάτων που έχουμε, γιατί είναι άλλο πράγμα να περάσουμε ένα χρονικό διάστημα και απλά να μην έχουμε κέφι να βγούμε, αλλά μιλάμε, κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας, λειτουργούμε φυσιολογικά με λίγη θλίψη όπως τα λέγαμε, και άλλο πράγμα να μην θέλουμε να δούμε κανέναν, να απομονωνόμαστε μέσα στο σπίτι, να μην θέλουμε να μιλήσουμε ούτε να κάνουμε μπάνιο, να μην θέλουμε να κάνουμε ούτε τις απλές καθημερινές δουλειές μας, να βάλουμε πλυντήριο, να πλύνουμε τα πιάτα, να θέλουμε να φάμε. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Βέβαια, θέλω να πω ότι η κατάθλιψη μερικές φορές εμφανίζεται και με εντελώς αντίθετα συμπτώματα, δηλαδή πάρα πολλά νεύρα, πάρα πολύ θυμό. Θα πάει κάποιος δικός μας άνθρωπος να μας πει «έλα να πάμε μια βόλτα» και εμείς να είμαστε τόσο πολύ οξύθυμοι που να γυρίσουμε και να πούμε «άσε με, δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις πως είμαι». Και ο έντονος θυμός πολλές φορές μπορεί να δείχνει να είναι σημάδι κατάθλιψης. Κυρία Χιόνι, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή, είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή? Είπατε και τον τρόπο σκέψης, επειδή θέλω να το βάλω λίγο πιο κάτω να το συζητήσουμε αυτό με τον τρόπο σκέψης. Θέλω να μου πείτε αρχικά, είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση κατάθλιψης με φαρμακευτική αγωγή? Έχουν κάποιες παρενέργειες τα αντικαταθλιπτικά?
Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει καμία σχέση η αγωγή φαρμακευτική. Αγωγή φαρμακευτική δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ βαριά κατάσταση και αφού μας έχει δει πρώτα κάποιος ειδικός και έχει κάνει τη διάγνωση ότι είναι όντως βαριά μορφής κατάθλιψης και θα ήθελε να μας δώσει κάποιο αντικαταθλιπτικό. Σε πρώτη φάση και αυτή τη διάγνωση θα την κάνει κάποιος ή σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής ή ακόμα καλύτερα ένας ψυχίατρος, στον οποίο ψυχίατρο θα μας στείλει είτε ο σύμβουλος με παραπομπή γιατί δεν μπορεί να κάνει να χορηγήσει φάρμακα ή ένας ψυχολόγος όπου επίσης δεν μπορεί να χορηγήσει φάρμακα αλλά θα μπορέσει να μας βοηθήσει στον τρόπο της αλλαγής της σκέψης. Φάρμακα δίνει μόνο ο ψυχίατρος και αφού η διάγνωση του ψυχιάτρου είναι τέτοια που θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσει φαρμακευτική αγωγή. Κυρία Χιονή, έχει τύχει στα βιβλιοπωλεία γενικότερα. Μ' αρέσει αυτή η κατηγορία με τα βιβλία. Είναι τα βιβλία τα αυτοβοηθητικά. Στα οποία πολλά από αυτά μιλάνε για τον τρόπο που εμείς μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας τον τρόπο σκέψης. Αυτό είναι εφικτό μέσα από ένα αυτοβοηθητικό ή χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ψυχοθεραπευτή? Σίγουρα, ακόμα και εγώ συστήνω πάρα πολλά βιβλία αυτοβοήθειας τα οποία μπορεί να είναι καθαρά πώς να αντιμετωπίσω την κατάθλιψη, για παράδειγμα, ή κάτι πιο γενικού ενδιαφέροντος, το οποίο όμως δίνει πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τον τρόπο της σκέψης μου. Σίγουρα, ένα βιβλίο μόνο του δυστυχώς δεν μπορεί να βοηθήσει το ίδιο όσο ένας ψυχοθεραπευτής. Και ο λόγος είναι ότι ο ψυχοθεραπευτής θα σου δώσει και ο ψυχολόγος θα σου δείξει τον τρόπο με τον οποίο τα βήματα για να σε βοηθήσει. Ένα βιβλίο αυτοβοήθειας είναι πάντα βοηθητικό και συμπληρωματικό. Από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε βοηθήσει να βγεις από αυτή την κατάσταση. Και ακόμα και αν το κάνει, θα είναι πολύ παροδικό. Δηλαδή, ενδεχομένως να με κάνει για 2-3 εβδομάδες να αισθανθώ καλά και με την πρώτη ευκαιρία που θα γίνει κάτι και θα με ξαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση, η προηγούμενη κατάσταση θα βγει πιο έντονη και πιο βαριά. Υπάρχει κάποιος τρόπος να προπονηθούμε στη θετική σκέψη? Τρόπος. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Καταρχήν, ο πρώτος τρόπος είναι να ακούσουμε τι μας λέει ο εαυτός μας. Υπάρχουν, αν μπορώ να πω, κάποιες ερωτήσεις κλειδιά, Συγγνώμη. Βέβαια, λέω να τις πείτε, είναι νομίζω πολύ σημαντικά. Ναι, είναι κάποιες ερωτήσεις τύπου τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι νιώθω, τι λένε τα συναισθήματά μου, ποια είναι η πρώτη μου σκέψη, τι σκέφτηκα ακριβώς. Είναι απλές, μικρές ερωτησούλες. Φανταστείτε ότι κάνετε ένα διάλογο και ο συνομιλητής σας είναι ο εαυτός σας, ο εσωτερικός σας εαυτός. Τι θα τον ρωτάγατε? Βλέπατε έναν φίλο σας, ο οποίος δεν ήταν καλά. Δεν θα του λέγατε πώς νιώθεις, τι σκέφτεσαι, τι σε απασχολεί? Ακριβώς απλές αυτές ερωτησούλες είναι να τις κάνετε στον εαυτό μας, να κάνουμε όλοι στον εαυτό μας, τη στιγμή που νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Άρα πάντα είναι η παρατήρησή μας, τι μας συμβαίνει, η αποδοχή μας είναι το δεύτερο πράγμα, ότι οι απαντήσεις στις προηγούμενες ερωτήσεις είναι ότι δεν νιώθω πολύ καλά, δεν είμαι καλά, νιώθω κάπως βαριά, δεν έχω διάθεση να βγω και αυτό πόσες μέρες μου συμβαίνει? Μου συμβαίνει αρκετές μέρες. Εάν μου συμβαίνει αρκετές μέρες, δηλαδή πάνω από μία εβδομάδα, πάνω από δύο εβδομάδες, τότε χρειάζομαι βοήθεια. Και αυτό, η αποδοχή ότι χρειάζομαι βοήθεια, είναι το δεύτερο κομματάκι. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρεις, είμαι άνθρωπος, άρα μπορώ να ζητήσω, έχω δικαίωμα, είναι υγιές να ζητήσω βοήθεια. Όχι μόνο από τους φίλους μου, αλλά και από έναν ειδικό, ο οποίος ο ειδικός δεν κάνει τίποτε άλλο από το να σου ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα και να σου δείξει το δρόμο. Αυτό θέλει πολύ καιρό να γίνει, δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει σε επαφή με κάποιον ειδικό. Πόσες συνεδρίες περίπου είναι στον κάθε άνθρωπο, είναι διαφορετικά? Κοιτάξτε, καταρχήν εξαρτάται από την ειδίκευση που έχει ο κάθε θεραπευτής. Αν είναι ψυχαναλυτής, εκεί πέρα χρειάζεται
πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι η προσέγγιση της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας, συγγνώμη, που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν πιο βραχυπρόθεσμες και πιο μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο εξαρτάται ακριβώς από τον ίδιο τον άνθρωπο. Μερικές φορές μου είναι πιο εύκολο να συνειδητοποιήσω κάτι, μερικές άλλες φορές μου είναι λίγο πιο δύσκολο να το συνειδητοποιήσω. Ή μπορεί να το συνειδητοποιήσω πολύ εύκολα και να χρειάζομαι χρόνο να το κάνω μέρος της ζωής μου, γιατί όλες αυτές οι σκέψεις, οι αρνητικές που λέγαμε, είτε για τον εαυτό μου, είτε για το μέλλον μου, γιατί οι άνθρωποι που είναι στην φάση της κατάθλιψης έχουν πολλές αρνητικές σκέψεις για το μέλλον, ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να βγω. Αυτό θέλει και λίγο, θέλει χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις, για να πεις ότι ποια είναι τα, από πού προκύπτει αυτό, τι αποδείξεις έχεις γι' αυτό. Άρα εξαρτάται από το πόσο αντίσταση θα φέρει ο καθένας, πόσο εύκολος είναι στο να κάνει νέες αλλαγές, νέες αρχές. Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Συνήθως όμως, θα έλεγα ότι για να έχουμε έτσι κάτι ρεαλιστικό στο μυαλό μας, θέλουμε γύρω στους 5 με 6 μήνες για να φτάσουμε σε, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα είναι πλέον σε φάση να παρακολουθεί, να ακούει τον εαυτό του, να ακούει τα συναισθήματά του, να ακούει το σώμα του και να μπαίνει σε μια διαδικασία να λειτουργεί και να κάνει ακόμα και πειραματικά κάποιες νέες κινήσεις. Κυρία Χιόνι, έχω διαβάσει κάπου για την υπνοθεραπεία, για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Είναι αποτελεσματική η υπνοθεραπεία? Η υπνοθεραπεία είναι αποτελεσματική σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής, στην καθημερινότητα. Δουλεύει κυρίως υποσυνείδητα και η προσωπική μου άποψη είναι ότι, επειδή και εγώ χρησιμοποιώ υπνοθεραπεία, συστήνω σε πολλούς ανθρώπους να κάνουν υπνοθεραπεία. Τι είναι η υπνοθεραπεία, θέλετε να μας πείτε λίγο, γιατί κάποιος, με συγχωρείτε, που μπορεί να μας ακούει, μπορεί να νομίζει ότι η υπνοθεραπεία είναι απλά να κοιμηθούμε. Αυτό είναι η υπνοθεραπεία, να πέσουμε στο κρεβάτι μας να κοιμηθούμε, ή περιλαμβάνει και κάποιο άλλου είδους στάδια, ίσως, μέχρι να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη? Ναι, βέβαια θα θέλαμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μιλήσουμε για την υπνοθεραπεία, γιατί έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα σε όλους όσους την χρησιμοποιούν. Το μόνο πράγμα πάρα πολύ περιληπτικά που θα μπορούσα να πω είναι ότι δεν κοιμόμασταν, δεν γίνεται κάτι το οποίο μας συμβαίνει και μας το κάνει κάποιος και εμείς δεν έχουμε συνείδηση. Έχουμε πλήρη συνείδηση των πραγμάτων που απαντάμε. Είμαστε σαν να θέλουμε να πούμε ότι προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στον εσωτερικό μας εαυτό. Μπορεί ακόμα κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάνει υπνοθεραπεία να μην έχει καν κλειστά τα μάτια του. Είναι η συγκέντρωση αυτή περισσότερο που μας οδηγεί στο να βρούμε κομμάτια του υποσυνείδητού μας που μας ξυπνάνε την ώρα που τα συζητάμε. Πάλι βέβαια πρέπει, και αυτό οφείλω να το πω, ότι πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένος ο θεραπευτής ο οποίος θα κάνει. Γι' αυτό θα πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και υπάρχουν και σχολές οι οποίες ασχολούνται και βγάζουν ανθρώπους απόλυτα καταξιωμένους στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί όλη αυτή η πληροφορία που έρχεται από την υπνοθεραπεία μπορεί ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής να τη χρησιμοποιήσει και να τη λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Ωραία. Κυρία Χιόνι, φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Θα ήθελα όμως πάλι να μας λέτε κάθε φορά κάτι καινούριο, επίσης ενδιαφέρον. Προτείνω πάλι να νεώσουμε το ραντεβού μας, να πούμε για την υπνοθεραπεία. Πολύ ευχαριστώ, όποτε θέλετε. Απασχολεί αρκετό κόσμο και έχουν ερωτήματα, γενικώς και για την κατάθλιψη. Είχαμε εδώ πέρα να σας ρωτήσουμε για το σύνδρομο της αρρωγής, αλλά προτείνω να τα πούμε για την επόμενη φορά όλα αυτά. Πολύ ευχαριστώ, πολύ λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα.